Μαρσέλου. Εμένα η δουλειά μου είναι ηθοποιός τα τελευταία 30 περίπου χρόνια. Το 90 αποφύτησα από τη σχολή και από τότε κάνω μόνο αυτό και θα το κάνω όσο ζω, με όλη μου την ψυχή και θα απευθύνω σε όλο τον κόσμο που έρχεται να περάσει καλά να γελάσει μαζί μου. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της ιδιότητάς μου, του παιδιού, μου έγινε η πρόταση να παίξω αυτό το ρόλο σε αυτό το musical το οποίο είχα δει στο Λονδίνο πριν κάποια χρόνια, το είχα ερωτευτεί, το είχα αγαπήσει για τη μουσική του, για το θέμα του, για τα υπέροχα τραγούδια του και φυσικά για το ρόλο αυτό που πραγματικά παίζονταν από έναν καταπληκτικό άντρα ηθοποιό που τον ζήλευσα όταν τον είδα. Ονειρεύτηκα να παίξω αυτό το ρόλο, δεν περίμενα βέβαια ότι το musical αυτό θα γίνει στην Ελλάδα ποτέ και θα μου δοθεί μια ευκαιρία και θα μου γίνει πρόταση να παίξω αυτό το ρόλο. Οπότε και η κυρία Μαρσέλου να επαληθεύσει αυτά που λέω με το που μου έγινε η πρόταση, είπα σχεδόν αμέσως. Αν όχι αμέσως, ναι, το έπαιξα λίγο δύσκολο, γιατί καλά το σκέφτομαι. Κανα δίλεπτο, αλλά στο δίλεπτο είχα πει το ναι. Δεν υπήρχε λόγος να αρνηθώ μια τέτοια πρόταση, παρόλο που όπως είπε και η Θέμης, από τις δικές μου στέγες, κάνω τόσα χρόνια πράγματα δικά μου που ο κόσμος τα αγαπάει και ξέρει ότι με βρει εκεί. Αλλά είναι ωραίο να συνεργάζεσαι με καινούριους ανθρώπους, με αγαπημένους συναδέλφους που δεν σου έχει δοθεί η ευκαιρία μέχρι αυτή τη στιγμή. Να έχεις καινούργιες προλαμβάνωσες, να μαθαίνεις καινούργια πράγματα γιατί το musical είναι ένα είδος που δεν το έχω κάνει. Μπορεί στην επιδόρηση να χορεύω, να τραγουδάω όπως είπε και η Θέμης, αλλά δεν είναι musical επιδόρηση. Έχει άλλες απαιτήσεις, έχει άλλους ρυθμούς, έχει άλλες ταχύτητες και έχει πολύ σκληρή δουλειά και πολύ πρόβα. Αυτό λοιπόν ήταν μια πρόκληση για μένα και γι' αυτό αποδέχτηκα την πρόταση. Έχω αγαπήσει αφού μπήκα σε αυτή τη δουλειά ακόμα περισσότερο. Αυτό το έργο πραγματικά περνάω υπέροχα, παρόλο που είναι ένα περιβάλλον καινούριο για μένα, αλλά έχω μάθει να εντάσσουμε, να συνεπάρχουμε ανθρώπους, γιατί αγαπάω και τους ανθρώπους, αγαπάω και τους συναδέλφους ηθοποιούς. Θέλω να βρίσκομαι μαζί τους, έχω να πω τα καλύτερα για αυτούς και όσους παίζουν ενώ στην τάση, αλλά γενικά για τους συναδέλφους μου. Και νομίζω είναι μια πολύ ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα μου να παίζω σε αυτό το musical. Και ο τελευταίος και βασικός λόγος νομίζω ήταν η ιδέα ότι θα είναι ο σύζυγός μου στο έργο, ο Κώστας Κόκλας, ένας παιδός που θαύμασα από μικρό παιδί, μεγάλωσα με αυτόν και όχι μόνο μου άρεσε να το αλλά και σαν άνθρωπο νομίζω ότι έχει κάτι ελκυστικό το οποίο δεν μπορείς να το παραβλέψεις. Αυτή η λόγη λοιπόν και πάρα πολλά, τους οποίους δεν θα πω, θα μιλήσω ο Κώστας, τους έχει αποστηρίσει από χθες που τους είπα. Είμαι σε αυτή τη δουλειά. Καλή επιτυχία μας εύχομαι σε όλους. Να κάνουμε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στον εαυτό μας και ο ένας τον άλλον και κυρίως στη συμμετέχειά μας. Τη Θέμη την Μαρσέλου. Να κάνουμε αυτό το έργο μεγάλη επιτυχία, να το αγαπήσει ο κόσμος, να πάρει τα μηνύματα που πρέπει να πάρει και να χορέψει μαζί μας όπως θέλουμε να γίνει στην τελευταία σκηνή του έργου και που φαντάζομαι ότι θα γίνει. Όλο το θέατρο μεταδρεύεται σε ένα χώρο πάρτι που πιστεύω ότι τα τραγούδια είναι τόσο ξεσηκωτικά από την αρχή μέχρι το τέλος που θα παρασύρουν τον κόσμο και θα χορεύουν μαζί μας. Καλή επιτυχία σε όλους, μικρούς και μεγάλους και πολύ μεγάλους.